Το αντίστοιχο κομμάτι είναι όπως εσείς δεν μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας, έτσι ακριβώς δεν μπορούμε και εμείς που χρειαζόμαστε τις υπηρεσίες υγείας να δεχθούμε μια υγεία που είναι πραγματικά για τα συμφέροντα του λαού. Να είστε σίγουροι ότι μέσα σε τέτοιες καταστάσεις που βιώνουμε όλοι μας, ότι ο ενωμένος αγώνας είναι αυτός πραγματικά που μπορεί να δώσει μια αχτίδα στο μέλλον. Πραγματικά, όπως είπε και ο συνάδελφος προηγουμένως, είναι μια ανάλγητη κυβέρνηση που ακολουθεί τα βήματα των προηγούμενων κυβερνήσεων που έχουν φτιάξει αυτό το μεγαθύριο που λέγεται σύστημα, δημόσιο σύστημα υγείας και το οποίο το κατευθύνουν στον ιδιωτικό τομέα με τις πολιτικές που ακολουθούν. Το ζήτημα είναι ότι για μας είναι, ρίχνουν την ατομική ευθύνη, αυτό λένε και σε εσάς, ότι είναι η ατομική ευθύνη να έχετε την υγεία σας, να μην ασθενήσετε εδώ μέσα, την ατομική ευθύνη να δουλεύετε 24 ώρα ολόκληρα από το φιλότιμο για να μπορέσετε να φέρετε σε πέρα στα καθήκοντά σας για μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Και βέβαια όταν θα χρειαστεί ο κάθε εργαζόμενος, ο κάθε φτωχός αγρότης, αυτοπασχολούμενος, ο συνταξιούχος, ο απόμαχος της δουλειάς, τις υπηρεσίες, να μην υπάρχουν κρεβάτια ΜΕΘ και να διαλέγουν οι γιατροί και το υγειονομικό προσωπικό ποιον θα διαλέξουν να ζήσει και ποιον όχι. Εμείς λέμε ότι μέχρι εδώ δεν πάει άλλο. Και αυτό θα πρέπει να το βάλουμε μπροστά μας και να στοχεύσουμε πραγματικά τον εχθρό. Όλα τα βέλη μας και σήμερα μέσα στην πανδημία και μετά όταν θα περάσει, θα πρέπει να στοχεύουν συγκεκριμένα. Ποιος είναι με ποιον και ποιος είναι απέναντι. Βλέπετε πολύ καθαρά ότι δεν επιτάσσει τον ιδιωτικό τομέα και αφήνει τον κόσμο και πεθαίνει μέσα σε τέτοια πανδημία. Λοιπόν, και από την άλλη δεν εντάσσει τους εργαζόμενους, το πιο φυσιολογικό δηλαδή, το αυτονόητο, τους εργαζόμενους που δουλεύουν στην υγεία, στα βαριά και ανθυγιεινά. Ο εχθρός μας είναι ένας. Αυτός που κρύβεται πίσω από τα λόγια των κυβερνώντων που λέει το άνοιγμα της οικονομίας.